5 λεπτά στο δρόμο με τον Βαγγέλη Κιούση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 25 Σεπτεμβρίου. Είναι πάρα πολλές ερωτήσεις σε σχέση με το τι πρόκειται να συμβεί με την αγορά αυτοκινήτου τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Αν τα αυτοκίνητα θα φθηνίνουν, αν θα ισχύσει ξανά το μέτρο της απόσυρσης κλπ. Λοιπόν, αυτό που θέλω να έχετε στο μυαλό σας είναι: είναι σίγουρο ότι θα έχουμε ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο για διάφορα ζητήματα. Εκεί θα υπάρξουν διατάξεις που θα αφορούν και την αγορά αυτοκινήτου. Επίσης, σας θυμίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε και το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2020. Άρα θα καταλάβουμε τι πρόκειται να συμβεί με τα θέματα για τα οποία ρωτάτε. Θεωρήστε λοιπόν βέβαια ότι θα υπάρξουν στοχευμένες παρεμβάσεις και στην αγορά αυτοκινήτου. Σας θυμίζω ότι όπως αποδεικνύεται και από άλλα θέματα που αφορούν την αγορά, αυτή η κυβέρνηση ήρθε διαβασμένη σε μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Το ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι όχι ποια θα είναι τα κίνητρα για την απόκτηση αυτοκινήτων, αλλά ποια θα είναι τα αντικίνητρα για την κυκλοφορία των παλαιότερων ρηπογόνων αυτοκινήτων. Και το αναφέρω αυτό διότι αν θεσπιστούν στην Ελλάδα αντικίνητρα που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως για παράδειγμα η αύξηση των τελών κυκλοφορίας για τα παλαιότερα αυτοκίνητα ή η απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές των αστικών κέντρων, τότε κάποιοι θα θέσουν θέμα πολιτικού κόστους κλπ. Ξέρετε πώς λειτουργούμε εδώ. Μείζον ερώτημα είναι επίσης τι πρόκειται να συμβεί με τα επαγγελματικά οχήματα. Δεν πρέπει να υπάρξουν μέτρα για την απομάκρυνση των χιλιάδων ταξί που βρίσκονται στους ελληνικούς δρόμους και η ηλικία τους υπερβαίνει τα 15-20 χρόνια. Και ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα είναι με ποιο χρονικό ορίζοντα θα εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά. Το αναφέρω αυτό διότι συχνά ρωτάτε γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ με το τι συμβαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στη Γερμανία για παράδειγμα, στη Γαλλία. Σας θυμίζω ότι εκεί όταν ψηφίζονται μέτρα, κατά τεκμήριο εφαρμόζονται μετά από 1, 2, 3 χρόνια. Και αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για να μην νιώθουν κορόιδα οι πολίτες αυτών των χωρών. Αυτοί που τη μία εβδομάδα απέκτησαν αυτοκίνητο και την άλλη είδαν το αυτοκίνητο να αλλάζει τιμή. Και ο δεύτερος βασικός λόγος είναι διότι αν διαρρέεις διαρκώς φήμες περί αλλαγών στην αγορά αυτοκινήτου, τότε το μόνο που κάνεις είναι να πυροβολείς τα πόδια σου ως πολιτεία, καθώς παγώνουν τα δημόσια έσοδα αφού κάποιοι αναβάλουν τις αγορές τους. Θα τα ξαναδούμε αυτά τις επόμενες μέρες. Σας θυμίζω πάντως ότι τα τέλη κυκλοφορίας για το 2020 θα είναι τα ίδια με εκείνα του 2019. Αυτό έχει ανακοινωθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες. Το ίδιο ισχύει και για τα τέλη ταξινόμησης μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου του 2020. Φινάλε για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε και σας συστήνω υπομονή.